Έστω ότι έχουμε στα χέρια μας ένα VHDL αρχείο και θέλουμε να το εξομοιώσουμε στο Model Sim με τη βοήθεια ενός Test Bench. Να δούμε λοιπόν πώς θα φτιάξουμε από αυτό το αρχείο ένα κατάλληλο Test Bench. Πάμε λοιπόν στο φάκελο όπου έχουμε τα VHDL αρχεία μας. Ας πούμε ότι έχουμε ένα αρχείο εδώ που ονομάζεται Test Gauge 3 VHDL. Ανοίγουμε τον επεξεργαστή κειμένου που προτιμάμε και βλέπουμε τη δομή του. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μία entity η οποία αφορά το κύκλωμα που έχουμε σχεδιάσει στο σχηματικό. Έχει τρεις εισόδους ABC και μία έξοδο ψ, μία architecture και τις δηλώσεις που αφορούν εδώ μέσα ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο σύνδεσης των πυλών που υπάρχουν στο σχηματικό. Λοιπόν, όλα αυτά που υπάρχουν ανάμεσα στο begin και το end θα τα διώξουμε. Αφήνουμε λίγο χώρο. Το entity θα γίνει component, γιατί πλέον το κύκλωμά μας, το οποίο θα ελεγχθεί και αλλάζει και αυτή η δήλωση στο end, πρέπει να γίνει end component. Το κύκλωμά μας θα είναι μέρος συστατικό μιας καινούργιας entity που θα αφορά το test bench. Επομένως, εδώ νωρίτερα, πάνω από το component, πρέπει να φτιάξουμε την καινούργια entity, την οποία συνήθως οι προγραμματιστές της VHDL πάνε και κολλάνε απλά ένα prefix ή ένα suffix, ας πούμε να βάλουμε TB κάθετος στο όνομα της αρχικής entity, για να θυμούνται ότι το αρχείο αυτό αφορά ένα test bench για την entity test gauge 3. Λοιπόν, is, η entity ενός test bench είναι πάντα κοινή, δηλαδή δεν έχει σήματα εισόδου και εξόδου όπως ένα κανονικό VHDL entity. Άρα λοιπόν εδώ απλά θα γράψουμε end, συγγνώμη, από κάτω, end TB test gates 3. Βλέπετε λοιπόν πως ξεκινώντας από το αρχικό VHDL αρχείο με μικρές αλλαγές θα φτιάξουμε το test bench. Λοιπόν, η architecture δεν θα είναι εδώ γιατί πρέπει να περιλαμβάνει το component, άρα φεύγει από εκεί και πάει πάνω από το component και κάτω από την entity. Θα την πούμε DUT. Αν το δείτε, το DUT σε πολλά test bench σημαίνει device under test. Είναι ένα συνηθισμένο όνομα, αλλά θα μπορούσε να είναι και οτιδήποτε άλλο. Το DUT πρέπει να είναι τύπου TB test gauge 3. Συγγνώμη, είμαι μικρά. TB test gauge 3. Ακολουθούν εδώ κάτω, συγγνώμη, ακολουθεί η δήλωση component. Εδώ μέσα θα βάλουμε τα εσωτερικά signals του test bench. Συνήθως βάζουμε διαφορετικά ονόματα στα σήματα του test bench από τα σήματα του αρχικού entity, οπότε θα βάλω χι, ψι, ζεντ, W, όλα standard logic. Και στη συνέχεια, στο begin μέσα πλέον, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι θα φτιάξω ένα αντικείμενο της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής DAT και θα το κάνω να είναι τύπου test gauge 3, της αρχικής δηλαδή entity που είχαμε, με ένα port map που θα αντιστοιχίζει τα εσωτερικά σήματα της entity του test bench που είναι τα χι, ψι, ZW στα ABCY που είναι τα σήματα της test gauge 3. Προσοχή, η σειρά με την οποία θα τα γράψετε, θα τα δηλώσετε, έχει σημασία. Οπότε όταν εδώ γράφω χι, ψι, ZW σημαίνει ότι αντιστοιχίζω ακριβώς έτσι το χι στο A, το ψι στο B, το Z στο C και το W στο Y. Με τη σειρά που τα γράφω είναι με τη σειρά που είναι δηλωμένα στην αντίστοιχη port. Κάτι ανάλογο με το πόσο σημασία παίζει η σειρά των ορισμάτων στην κλίση και στη δήλωση μιας συνάρτησης σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Τώρα,
Ακριβώς από κάτω θα πρέπει να βάλω τα λεγόμενα stimuli, τις διεγέρσεις, δηλαδή τις τιμές που θα παίρνουν τα σήματα εισόδου του τέσμεν, το χ, ψ και το ζ. Και αυτό γίνεται ως εξής. Με τον τελεστή απόδοση, ας του πούμε λοιπόν ότι το χ ξεκινάει από το 0, από την τιμή 0 και γίνεται 1 μετά τη χρονική στιγμή 100 picosecond. Και αν θέλω μπορώ να βάλω και άλλη μετάβαση και να γίνει 0 ας πούμε μετά τη χρονική στιγμή 200 picosecond, μπορώ να βάλω και άλλες τέτοιες αλλαγές πάντα με ένα κόμμα στο τέλος της προηγούμενης και ερωτηματικό στο τέλος στην τελευταία μετάβαση, στην τελευταία αλλαγή. Ας πούμε το ψ θα είναι και αυτό 0 αρχικά και θα γίνει 1 μετά τη χρονική στιγμή 300 πικοσεκόντ. Προσέξτε, αυτή είναι απόλυτη χρόνη. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε εδώ 200, σε αυτή τη γραμμή δεν εννοούμε 200 μετά την προηγούμενη, εννοούμε απολύτως τη στιγμή 200 πικοσεκόντ. Ακριβώς τη στιγμή 200 πικοσεκόντ και μετά. Λοιπόν, και ας βάλουμε και μία ακόμα γραμμή για το Z που είναι το τρίτο μας σήμα. Και ας πούμε ότι αυτό είναι αρχικά 0 και γίνεται 1 μετά από 200 πικοσεκόντ. Επειδή η τελευταία μας μετάβαση χρονικά γίνεται τη στιγμή 300 πικοσεκόντ, αν βάλουμε ένα συνολικό χρόνο 400 για την εξομοίωσή μας, θα καλύψει όλες αυτές τις μεταβολές που έχουμε ζητήσει. Κάνουμε λοιπόν end εδώ το όνομα της architecture, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι DUT και είμαστε έτοιμοι. Αυτό βέβαια προσέξτε τώρα θα το σώσουμε όχι ως test gates 3VHD που ήταν το αρχικό του όνομα, αλλά με το όνομα της καινούργιας entity, δηλαδή TB underscore test gates 3VHD. Άρα λοιπόν πάμε file, save as, στον ίδιο φάκελο απαραίτητος και βάζουμε το prefix TB underscore. Αποθήκευση. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο Model Sim και πάμε File, New, Project. Αν υπάρχει ανοιχτό project θα μας πει ότι πρέπει να σταματήσει και να ανοίξει καινούριο. Βεβαίως, αλλιώς δεν θα είχατε τέτοιο μήνυμα. Το όνομα του project εδώ δεν είναι ανάγκη να είναι το ίδιο με το όνομα της entity όπως γίνεται υποχρεωτικά στο Quartus. Εδώ μπορούμε να δώσουμε ό,τι όνομα θέλουμε. Ας πούμε δοκιμές. Προσοχή μόνο στα project locations να είναι στον ίδιο χώρο που έχουμε τα αρχεία μας για να βεβαιωθούμε. Ναι, στο C work είναι τα αρχεία μας. Άρα μένει όπως έχει. OK. Και κάνουμε τώρα add existing files. Θα πάρουμε κάνοντας browse και το test bench αλλά και το αρχικό αρχείο. Θέλουμε και τα δύο αρχεία. Τα επιλέγουμε λοιπόν, OK. Και το επόμενο βήμα είναι να τα κάνουμε compile. Βλέπετε το ερωτηματικό που είναι δίπλα τους. Πάμε compile all. Από ό,τι βλέπουμε, βγήκε ένα πράσινο check που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το λέει και εδώ στα μηνύματα, no errors. Το κίτρινο χρώμα που βλέπετε εδώ σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια warnings, αλλά τα warnings δεν είναι απαραίτητο ότι δημιουργούν πρόβλημα. Επομένως, προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι να κάνουμε εξομοίωση. Start simulation, λοιπόν. Στη βιβλιοθήκη work, γιατί εκεί μπήκαν τα αρχεία μας, επιλέγουμε την entity που αφορά το test bench. Όχι την από κάτω, λοιπόν, την test cage 3, αλλά την TB test cage 3. OK. Και ανοίγει πλέον ένα παράθυρο που περιλαμβάνει όλα τα σήματα. Εδώ είναι το παράθυρο των κυματομορφών. Πρέπει να πάρουμε τα σήματα του test bench που είναι τα χύψη ZW, να τα κάνουμε drag and drop εδώ και στη συνέχεια να δώσουμε χρόνο. Τι είπα νωρίτερα, είπα ότι μέσα σε 400 πικοσεκόντ με βάση τις διεγέρσεις που έχουμε δώσει θα πρέπει να δούμε όλες τις δυνατές μεταβάσεις. Αφού λοιπόν γράφω εδώ πέρα 400 πικοσεκόντ, πατάω το run και όπως βλέπετε παίρνω το αποτέλεσμα της εξομοίωσής μου.
Αν ψάξετε να δείτε την μορφή των κυματομορφών χ, ψ και ζ, θα δείτε, θα παρατηρήσετε ότι είναι ίδια με αυτή που δηλώσαμε στο αρχείο TestBench. Τώρα, ας γυρίσω μια στιγμή στο project. Θα κλείσω και το Notepad++, γιατί θα δοκιμάσω αυτή τη φορά να κάνω κάποιες αλλαγές στο TestBench μέσα από το ModelSim. Κάνοντας δεξί κλικ στο Test Gates Edit, θα δοκιμάσω να κάνω έναν άλλο τρόπο δημιουργίας stimuli, γιατί εδώ για παράδειγμα υπάρχουν τρία σήματα εισόδου, τρεις μεταβλητές εισόδου ABC, οι οποίες προφανώς δημιουργούν 8 συνδυασμούς. Αυτοί οι 8 συνδυασμοί απαιτούν για παράδειγμα ένα από τα τρία να εναλλάσσετε 01, 01, 01, 01, 4 φορές δηλαδή. Άρα θα ήταν αρκετά κουραστικό να το γράφω εδώ πέρα με αυτόν τον τρόπο, με το να γίνεται ένα after κάποιο χρόνο και μετά 0 after και ούτω καθεξής. Θα επιλέξω λοιπόν την τεχνική του clock. Δηλαδή θα φτιάξω τρία ρολόγια που το καθένα θα έχει διπλάσια περίοδο από το προηγούμενό του. Έτσι λοιπόν θα πω ότι το χ για παράδειγμα θα γίνεται not χ, το αντίστροφό του, μετά από ας πούμε 100 πικοσεκόντ. Άρα λοιπόν κάθε 100 πικοσεκόντ θα αλλάζει το χ και θα γίνεται 0, μετά 1 και ούτω καθεξής. Το ίδιο κόλπο από κάτω θα εφαρμόσω για το ψ. Θα κάνω ένα copy paste για να γίνει λίγο πιο γρήγορα. Θα γίνει not ψ μετά από 200 πικοσεκόντ εδώ και τέλος το Z θα αλλάζει κάθε 400 πικοσεκόντ, αλλά για να λειτουργήσει αυτό θα πρέπει να έχουμε δώσει αρχικές τιμές στα σήματα, signals, εδώ. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι απλά όπως ήταν πριν. Κάνω ένα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, όταν του λέμε να κάνει not εδώ την προηγούμενη τιμή του χ, ποια είναι η αρχική τιμή του χ, δεν ξέρουμε. Θα σβήσω λοιπόν εδώ τα χ, εδώ θα σβήσω, μάλλον θα κρατήσω το ψ και εδώ θα κρατήσω το z, που είναι οι τρεις είσοδοι μου. Και εδώ μετά τη λέξη standard logic θα βάλω άνω κάτω τελεία ίσον 0. Το ίδιο θα κάνω και από κάτω. Και το ίδιο θα κάνω και εδώ. Έτσι ώστε όλα αυτά τα σήματα να αρχικοποιηθούν στο 0. Θα κάνουμε ένα save. Βλέπετε ότι εμφανίστηκε ένα ερωτηματικό στο Test Gates 3, το TB, το TestBench, γιατί κάναμε αλλαγές στον κώδικά του, άρα πρέπει να ξαναγίνει compile. Δεξί κλικ λοιπόν, compile, compile selected. Μας έβγαλε και ένα λάθος εδώ, για να δούμε, κάτι μας έχει ξεφύγει προφανώς. Αν κάνουμε ένα διπλό κλικ, μας λέει που στην 25 λέει, στη γραμμή 25, unknown identifier W. Οκ, για να δούμε εδώ. Ναι, κατά λάθος το έσβησα προηγουμένως, που έφτιαχνα τις αρχικές τιμές των χύψη Z, δεν το ξεχνάμε, υπάρχει και το signal W, και ας μην χρειάζεται αυτό να πάρει αρχική τιμή, γιατί είναι η έξοδος. Αυτό λοιπόν είναι τύπου standard logic, επίσης, χωρίς καμία αρχική τιμή, ερωτηματικό. Αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, κάναμε το save. Θα ξανακάνουμε compile selected. Successful with warnings. Το πράσινο μέσα στο κίτρινο τριγωνάκι. Όλα πάνε καλά. Μπορούμε να το σβήσουμε κιόλας αυτό εδώ, για να μπορούμε να δούμε από πίσω
τις κυματομορφές. Λοιπόν, θα πρέπει να τις καθαρίσουμε βέβαια αυτές. Wave simulate and simulation. Ok. Πάμε. Simulate. Start. Work. Test bench to test gates 3. Επιλέγουμε τα σήματά μας. Προσέξτε ότι ήδη τα χύψη ZW έχουν πάρει αρχικές τιμές, κάτι που δεν το είχαμε πριν. Και αυτή τη φορά, επειδή το τελευταίο μας ρολόι το βάλαμε να έχει να αλλάξει την πρώτη, για πρώτη φορά τιμή από 0 σε 1 στα 400 επί 20 σεκόντ, θα το βάλω η εξομοίωση να τρέξει μέχρι τα 800 και πατώντας το Run θα δούμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των μεταβλητών εισόδου. Βλέπετε, τα ABC παίρνουν όλες τις δυνατές τιμές. Άμα φέρω ένα cursor εδώ κάνοντας ένα κλικ, εμφανίζεται μια κίτρινη γραμμή, ένας cursor, και βλέπετε εδώ τις αντίστοιχες τιμές καθώς προχωράω. 3 μηδενικά, 1 0 0, ή αν προτιμάτε να τα διαβάζω ανάποδα από κάτω προς τα πάνω, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 και τέλος 1 1 1. Και βεβαίως βλέπουμε από κάτω και την κυματομορφή της εξόδου, η οποία εδώ είναι η W και όπως είπαμε αντιστοιχεί στο Ψ του αρχικού σχεδίου μας. Ελπίζω να σας βοηθήσει αυτό το βίντεο στο να κατασκευάσετε τα δικά σας test bench από κώδικες VHDL που θα πέσουν στα χέρια σας, είτε από τρίτους, είτε από δική σας εξαγωγή από κάποιο σχηματικό BDF αρχείο που έχετε φτιάξει στο Quartus.